Γιώργος Παλτόπουλος, ομότιμος καθηγητής εντατικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης της Βαριάς Νόσου. Η φετινή διοργάνωση που γίνεται βασικά από την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου και την Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομεία Άγια Ανάγερη είναι η ένατη διοργάνωση, γιατί όλες οι προηγούμενες μας υπαγόρευσαν κατά κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε αυτή την εκδήλωση, καθώς όλοι οι υγειονομικοί της περιοχής Μεσσηνίας και όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά, παραθέτουν τις απόψεις τους, μεταγγίζονται με νέες απόψεις, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, νέες διαγνωστικές προσεγγίσεις και έτσι γινόμαστε καλύτεροι όλοι μας και εμείς που το διοργανώνουμε, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν και στο τέλος, αυτό ανακλά πάντα στην υγεία των ανθρώπων που οι υγειονομικοί φροντίζουν. Αυτή λοιπόν είναι η ένατη διοργάνωσή μας που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά επιτυχημένη αν κρίνω από τα δύο πρώτα σεμινάρια που μόλις τέλειωσαν και είχαν κοσμοσυρώη, θα έλεγε κανείς, από ανθρώπους που θέλανε πραγματικά να πάρουν την καινούργια γνώση όπως αυτή παρουσιάστηκε τις προηγούμενες 2,5 ώρες. Βέβαια, η εκδήλωση αυτή έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, δίνει και μια διάσταση κοινωνική στην περιοχή μας και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά στις διοργανώσεις αυτές, την παραμονή δηλαδή σήμερα, την Παρασκευή, σε κάθε διοργάνωση, γίνεται μια μεγάλη παρουσίαση από κάποιο πολύ, πολύ καυτό θέμα που αφορά όλους εμάς, σαν πολίτες ή σαν μεσήνιους, αν θέλετε. Έτσι λοιπόν, αυτή περίπου είναι η περιγραφή του γεγονότος και θα σας έλεγα στη συνέχεια, θα παρακαλούσα την πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας να δώσει τη δική της κάταψη σε αυτή τη συνεργατική δράση και στη συνέχεια να περάσουμε στην κύρια μιλήτρια της σημερινής βραδιάς, την κυρία Αραπογιάννη, που θα σας πει η ίδια όλα τα σημαντικά που θα μας παρουσιάσει. Σήμερα είναι το ένατο συνέδριο το οποίο διοργανώνουμε. Ο στόχος του συνεδρίου, όπως και κάθε χρονιά, είναι κατά πρώτον να συνενώσει και όλους τους γιατρούς, να τους φέρει κοντά και κατά δεύτερον να μεταδώσει όποια καινούργια επιστημονική ιδέα, όποιο καινούργιο επιστημονικό δεδομένο, πάντοτε έχοντας σαν στόχο τον άνθρωπο και τον ασθενή. Όπως θα πω και ξεκινώντας το κάλεσμα, ένα όνειρο το οποίο το ονειρευόμαστε μόνοι μας είναι απλά ένα όνειρο. Ενώ ένα όνειρο που το βλέπουμε όλοι μαζί, το ονειρευόμαστε, είναι πραγματικότητα. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και αυτό είναι που έχει καταφέρει η Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας. Το όνειρο ενός συνεδρίου, το οποίο θα καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των γιατρών, όλων των υγειονομικών μάλλον της περιοχής μας, σαν ένα μεγάλο συνέδριο το οποίο μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες. Έχουμε πραγματικά τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του νομού μας και της Ελλάδας, θα έλεγα, την κυρία Αραπογιάννη, η οποία είναι αρχαιολόγος, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Τμήματος της Αρχαίας Ιστορίας και θα μας κάνει, φαντάζομαι, μια εκπληκτική ομιλία πάνω στις δύο μεγάλες θεότητες, τον Ασκληπιό και την Υγεία. Ήθελα να ευχαριστήσω την Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας για την μεγάλη τιμή που με έκανε να με καλέσει σήμερα εδώ, να μιλήσω για τις ανασκαφές της Αρχαίας Ιστορίας και κυρίως για το Ασκληπείο και θα ήθελα να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη που είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω σε γιατρούς, συνεχιστές του έργου του Ασκληπίου και πραγματικά είναι μοναδικό να απευθύνω σε αυτούς τους ανθρώπους τα επιτεύγματα του επιστημονικού προγόνου τους, του Ασκληπίου, πριν από χιλιάδες χρόνια. Ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα των ανασκαφών της Αρχαίας Ιστορίας και ιδιαίτερα η ανακάλυψη του Ασκληπίου θα αποτελέσει ένα ενδιαφέρον για τους γιατρούς που είναι σήμερα εδώ και εύχομαι να έρθουν και επί τόπου να τους κάνουν μια ξενάγηση και μια επίσκεψη εκεί επί τόπου στα μία.